Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, εδώ στην κοκκινιά των αγώνων και των μεγάλων θυσιών της αντίστασης ενάντια στο φασισμό για τη λευτεριά του λαού μας, στην κοκκινιά των μεγάλων αγωνιστικών παραδόσεων που μπορούν να εμπνεύσουν και τους σύγχρονους εργατικούς λαϊκούς αγώνες για το δίκαιο του λαού μας. Φτάνει σήμερα το κάλεσμά μας, το κάλεσμα για την ισχυροποίηση του ΚΚΕ, το κάλεσμα για ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ, είναι κάλεσμα συμπόρευσης και σε όλους τους αγώνες και στις επόμενες εκλογές. Κάλεσμα στους εργάτες, στους άνεργους, στους αυτοαπασχολούμενους, στα νέα παιδιά, να πάρουν τη θέση τους δίπλα στους κομμουνιστές, μέσα στα σωματεία, μέσα στους συλλόγους, στις επιτροπές αγώνα, να δυναμώσουν οι πάλι οι αγώνες για τη ζωή μας, για τα δικαιώματά μας. Να φτάσουν όλοι και όλες στην κάλπη με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο χέρι, με το ψηφοδέλτιο της λαϊκής εισπύρωσης για τους Δήμους και τις Περιφέρειες. Για να δώσουν δύναμη στη δική τους δύναμη, στη δική τους φωνή. Γιατί οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές, οι δήμαρχοι, οι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι του ΚΚΕ είναι ακριβώς αυτή η φωνή του λαού. Και όσο πιο πολύ, τόσο πιο δυνατή γίνεται η φωνή, η διεκδίκηση του λαού. Στις μέρες που έχουμε μπροστά μας, και δεν είναι και πάρα πολλές, μέχρι να στηθούν οι κάλπες στις 26 Μαΐου, θα δώσουμε τη μάχη για να φτάσει αυτό το κάλεσμα για την ισχυροποίηση του κόμματος παντού. Και εδώ στην Κοκκινιά, σε όλες τις λαϊκές γειτονιές του Πειραιά, στο λιμάνι, στα εργοστάσια, στα γραφεία, στα μαγαζιά, στα νοσοκομεία, στις γειτονιές, στα σχολιά, στις σχολές. Παντού όπου χτυπά δηλαδή η καρδιά της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων της νεολαίας. Θα δώσουμε τη μάχη για να αχρηστεύσουμε όλες τις παγίδες. Να βγάλουμε από τη μέση τις διάφορες τρικλοποδιές που βάζουν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, αλλά και τα άλλα κόμματα του μεγάλου κεφαλαίου μέσα στο λαό μας, για να παγιδέψουν αυτή τη δυσαρέσκεια, την οργή που έχει ο ελληνικός λαός, σε αυτά τα όρια του συστήματος της εκμετάλλευσης που όλοι αυτοί υπηρετούν, για να σκορπίσουν την αμφισβήτησή του, την αντίθεσή του απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Θα δώσουμε τη μάχη για να διαλύσουμε τις αυταπάτες του δήθεν μικρότερου κακού. Γιατί δεν υπάρχει μικρότερο κακό. Χρόνια τώρα η λογική «φύγε εσύ, έλα εσύ» για μια από τα ίδια οδήγησε τη ζωή του ελληνικού λαού από το κακό στο χειρότερο. Και αυτό θα συνεχίζεται αν ο λαός δεν αποφασίσει να γυρίσει τώρα την πλάτη σε αυτό το δίπολο, σε αυτούς τους δύο πόλους του συστήματος. Τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και τους διάφορους δορυφόρους τους, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ και οι υπόλοιποι. Και να επιλέξει αυτό το οποίο μπορεί ακόμα ίσως κάποιοι ή κάποιες να μην το έχουν σκεφτεί, δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί το ΚΚΕ είναι η μόνη σίγουρη επιλογή. Αυτή που σταθερά παλεύει για το δίκιο, μπορεί να βάζει εμπόδια, να διεκδικεί και να κερδίζει ανάσες ανακούφισης για το λαό. Γιατί θέλει και παλεύει ο λαός να κερδίσει το πραγματικό ξέφωτο. Αυτό που ο ίδιος με την εξουσία, την πραγματική εξουσία στα χέρια του, θα μπορεί να κάνει κουμάντο στην κοινωνία και σε όλη την οικονομία. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, μπροστά σε όλες τις εκλογικές μάχες, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, τα άλλα κόμματα, τα επιτελεία συνολικά του συστήματος, αναπαράγουν το ίδιο ερώτημα. Ποιος, ποια κυβέρνηση, με ποιο πρωθυπουργό, το Τσίπρα ή το Μητσοτάκη και με ποιο κόμμα από δίπλα σε αυτούς
θα υπάρχει την επόμενη μέρα. Τι θα κάνει όμως μια τέτοια κυβέρνηση ενός εκ των δύο? Θα πιάσει το νήμα από εκεί που το άφησε η προηγούμενη και θα βαδίσει στον ίδιο δρόμο της στήριξης μόνο της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου, της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των σκληρών δεσμεύσεων του ΝΑΤΟ. Όσες προοδευτικές συμμαχίες κι αν φτιάξει ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά, όσα μέτωπα ενάντια στο λαϊκισμό κι αν φτιάξει η Νέα Δημοκρατία, ο δρόμος των κερδών του κεφαλαίου των λίγων είναι συνολικά εχθρικός για το λαό και τα δικαιώματά του. Για τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου μιλάνε όταν υπόσχονται ο ΣΥΡΙΖΑ τη δίθεν δίκαιη ανάπτυξη που ακούμε κάθε μέρα από τον Τσίπρα και η Νέα Δημοκρατία τη βιώσιμη ανάπτυξη για όλους, όπως τη λέει, που ακούμε επίσης κάθε μέρα από το Μητσοτάκη. Αποκαλύπτονται μόνοι τους, όπως πρόσφατα και η Δημοτική Παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στον Πειραιά, η οποία οργάνωσε αναπτυξιακό, λέει, συνέδριο, ύμνο όμως την καπιταλιστική ανάπτυξη. Με ευχολόγια του τύπου ότι το master plan της Κόσκο με κάποιες παρεμβάσεις μπορεί να γίνει, λέει, πιο ανθρωποκεντρικό. Την ίδια στιγμή τα ναυπηγεία φυτοζωούν, ενώ η χώρα μας έχει όλες τις δυνατότητες για να αναπτύξει την ναυπηγική βιομηχανία. Γιατί πρώτα απ' όλα έχει έμπειρο, ικανό, εργατικό, τεχνικό δυναμικό, όπως είναι οι εργάτες της ζώνης των ναυπηγείων. Για τα κέρδη του κεφαλαίου μιλάνε όταν αποθεώνουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις που είναι αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις, που ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια έμαθε πολύ γρήγορα να τις υλοποιεί. Ενώ η Νέα Δημοκρατία τις παίζει στα δάχτυλα, βλέπετε, λόγω προηγούμενης αντιλαϊκής εμπειρίας. Και για να καταλάβει ο κόσμος ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι βαθιά αντιλαϊκές, να θυμηθεί τι αποτέλεσμα είχαν οι διάφορες μεταρρυθμίσεις τους και στην υγεία και στην παιδεία και στην κοινωνική ασφάλιση. Με δύο λόγια, παραπέρα υποβάθμιση, εμπορευματοποίηση, ιδιωτικοποίηση. Και δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Μια ματιά να ρίξει κανείς στα νοσοκομεία του Πειραιά μπορεί να καταλάβει. Τι να πούμε για το Τζάνιο, όπου χαρακτηριστικά μόνο στη ΜΕΘ του αναπνευστικού με 12 κρεβάτια απασχολούνται μόνο 23 εργαζόμενοι, αν και προβλέπονται 43. Τι να πούμε για το αντικαρκυνικό του Μεταξά, ένα ιδιαίτερα κρίσιμο για τη ζωή του λαού, των ασθενών νοσοκομείο, το οποίο λειτουργεί μόνο με το 50% του δυναμικού του. Και τι να πούμε βέβαια για το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, εδώ στην πόλη σας, το οποίο είναι και ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Ένα νοσοκομείο το οποίο απευθύνεται σε πάνω από 2 εκατομμύρια κατοίκους σε κάθε γενική εφημερία του, δηλαδή κάθε 4 μέρες, αφού καλύπτει τεράστιες περιοχές όπως είναι η Δυτική Αθήνα, ο Πειραιάς, τα νησιά του Αιγαίου κλπ. Ένα ακόμα νοσοκομείο που μετά από κάθε εφημερία γεμίζει ράτζα, αφού πρέπει να καλύψει τις ανάγκες ολόκληρων περιοχών της επαρχίας ακόμα, στα νοσοκομεία των οποίων δεν υπάρχουν ράτζα, γιατί απλούστατα δεν υπάρχουν εκεί και γιατροί βασικών ειδικοτήτων. Οπότε οι ασθενείς διακομίζονται αλλού, τους φέρνουν εδώ. Ράντζο στο νοσοκομείο σημαίνει όμως άθλιες συνθήκες νοσηλείας για τους ασθενείς. Δεκάδες διασωληνωμένοι σε κλινικές και ορόφους. Μετά από κάθε γενική εφημερία υπάρχει το τραγικό δίλημα σε όλες τις παθολογικές κλινικές. Θα μπει στο άδειο κρεβάτι ο ασθενής με το λοιμώδες νόσημα ή ο ογκολογικός ασθενής? Ποιος ασθενής θα μεταφερθεί σε άλλο όροφο? Με τους γιατρούς να γίνονται δηλαδή μπαλάκι για να μην κινδυνεύσει κανείς. Ένα ακόμα νοσοκομείο που σε κάθε μέρα γενικής εφημερίας εξετάζονται εκατοντάδες ασθενείς, ενώ οι εισαγωγές έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα πάνω από 20%. Ένα ακόμη νοσοκομείο δηλαδή που αντιμετωπίζει τεράστιες ελλείψεις
και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Οι ασθενείς κάνουν ολόκληρους μήνες για να κλείσουν ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία και άλλα πολλά που όλοι σας και όλοι μας τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Προβλήματα τα οποία αντικειμενικά οδηγούν το λαό στην ιδιωτική υγεία, στους διάφορους ομίλους που θησαυρίζουν σε αυτό το χώρο. Ένα ακόμα νοσοκομείο όπου οι συνθήκες εργασίας για τους υγειονομικούς είναι εξοντοτικές. Η εντατικοποίηση σε όλο της το μεγαλείο, αφού εξακολουθούν η στέρηση των αδειών και των ρεπό, οι συνεχείς μετακινήσεις από τμήμα σε τμήμα, που προστίθονται σε μισθολογική εξαθλίωση, στην περικοπή εφημεριών και υπεροριών, στις απλήρωτες βάρδιες, στο πάγωμα ακόμα και νόμιμων αποφάσεων μετατάξεων από τα διάφορα υπηρεσιακά συμβούλια. Πότε ένας νοσηλευτής είναι στο χειρουργείο, πότε στα επίγοντα, πότε πάει και βοηθάει σε κάποια κλινική. Τα ωράρια εργασίας παραβιάζονται και με ακραίο τρόπο, όπως το ίδιο άτομο να κάνει 10 νυχτερινές βάρδιες σε ένα μήνα, να δουλεύει 3-8 ώρες βάρδιες μέσα σε 2-24 ώρα, ο μέσος όρος στις παθολογικές και άλλες κλινικές είναι 2 νοσηλευτές για 40 ασθενείς. Τι άλλο παραπάνω να πούμε για όλα αυτά, για το που έχουν οδηγήσει την υγεία συνολικά όλη την κοινωνία σε όλες τις πλευρές και σε όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες. Φίλες και φίλοι, για τα κέρδη του κεφαλαίου μιλάνε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία όταν λένε ότι θα απογειώσουν τις επενδύσεις, θα φέρουν δουλειές, θα μειώσουν την ανεργία. Και εδώ, στον Πειραιά, που τσακίζει πραγματικά κόκαλα η ανεργία, είναι πρόκληση ο Υφυπουργός Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ να αποθεώνει μάλιστα τις ελαστικές μορφές εργασίας και να καμαρώνει επιπλέον ότι την τελευταία τριετία απασχολήθηκαν, λέει, μέσω ΟΑΕΔ με 8μηνες και 12μηνες συμβάσεις 7.000 άνεργοι, σε αντιπαράθεση με τα 5μηνα και τα 6μηνα των προηγούμενων κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Είναι πρόκληση να μιλάνε με θράσος για τα βαριά και ανθυγιεινά, τα ΒΑΕ, στους εργάτες της Κόσκο, που οι ίδιοι τους είχαν εξαιρέσει και που οι εργάτες με σκληρή απεργιακή πάλι κατέκτησαν αυτό τους το δικαίωμα. Είναι πρόκληση να χαιρετίζουν υποκριτικά τις συμβάσεις στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, τις οποίες όμως η κυβέρνηση αρνείται να τις μετατρέψει σε υποχρεωτικές. Ενώ στην Κόσκο η εργοδοσία την έχει υπογράψει με τον εαυτό της μέσω του γνωστού εργοδοτικού μηχανισμού που έστησε και ελέγχει. Για τα κέρδη του κεφαλαίου, όποιος κι αν είναι κυβέρνηση αύριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα θα διατηρήσουν τους δεκάδες μνημονιακούς νόμους, τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060, την εργασιακή ζούγκλα, θα εφαρμόσουν τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις της Κομισιόν, θα μειώσουν το αφορολόγητο, θα απογειώσουν τους πληστηριασμούς για την εργατική λαϊκή οικογένεια. Και αυτός ο αντιλαϊκός δρόμος για το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία δεν σταματάει μόνο στα μνημόνια. Συνεχίζει με τις δεσμεύσεις τους απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το ΝΑΤΟ. Γι' αυτό την επόμενη μέρα, όποιος κι αν είναι κυβέρνηση, θα συνεχίσει να σηκώνει τη σημαία των υπεριαλιστών για να φτιάξει νέες βάσεις, να παραχωρήσει και άλλες υποδομές, λιμάνια, αεροδρόμια, να στηρίξει τα διάφορα επικίνδυνα υπεριαλιστικά σχέδια στην περιοχή, μεγαλώνοντας όμως τους κινδύνους για το λαό μας, την νεολαία μας. Άρα λοιπόν, το ερώτημα για την εργατική τάξη, τον ελληνικό λαό, έχει ήδη αντιστραφεί. Απέναντι σε μια τέτοια αντιλαϊκή κυβέρνηση, ποιος θα είναι πραγματικά αντιπολίτευση? Ποιος θα μπορέσει να βάζει εμπόδια στο αντιλαϊκό αυτό έργο? Ποιος θα είναι το αποκούμπι
το στήριγμα του λαού. Ποιος θα υπερασπιστεί δικαιώματα και διεκδικήσεις. Ποιος θα στηρίζει τους αγώνες του λαϊκού κινήματος. Ποιος θα μπει μπροστά για να ανοίξει ο δρόμος της ελπίδας, της προοπτικής για το λαό μας. Ποιος από τα άλλα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, κοινάλο όπως το λένε τώρα δηλαδή, το οποίο έχει το ίδιο μεγάλη θητεία σε αντιλαϊκές κυβερνήσεις που ρήμαξαν το λαό και τώρα κάθεται, στέκεται και περιμένει ποιος θα βγει πρώτος για να έρθει να κολλήσει την επομένη σε μια αποχέρι αντιλαϊκή κυβέρνηση. Ή μήπως οι φασίστες της Χρυσής Αυγής, αυτοί οι μπράβοι της μεγαλοεργοδοσίας, του συστήματος που εχθρεύονται τον εργάτη, το κίνημά του, το συνδικαλισμό, τις οργανώσεις, τις λαϊκές, οι οποίοι το λένε και το δείχνουν ότι είναι τέτοιοι. Όπως πολλές φορές το έδειξαν εδώ στον Πειραιά, στην Κοκκινιά, στο Κερατσίνι, στο Πέραμα, εγκληματώντας σε βάρος του λαού, της νεολαίας. Γιατί εδώ στον Πειραιά ο εργάτης, οι εργαζόμενοι έχουν δυνατά ταξικά συνδικάτα και αυτά τα σωματεία είναι καρφί στο μάτι της μεγάλης εργοδοσίας, αυτών δηλαδή που πίνουν το αίμα των εργαζομένων. Απέναντι λοιπόν σε κάθε τέτοια κυβέρνηση, σε κάθε αστική κυβέρνηση, πραγματική αντιπολίτευση μπορεί να είναι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Όπως απέναντι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια αντιπολίτευση με σημαία τα εργατικά, τα λαϊκά συμφέροντα ήταν μόνο το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ υπεράσπισε την κοινωνική ασφάλιση όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έβαζε τα φόπλακα, μείωνε συντάξεις, καταδίκαζε τους νέους συνταξιούχους να ζουν με επιδόματα. Το ΚΚΕ ήταν αυτό που κατέθετε προτάσεις για την ανακούφιση των ανέργων, την προστασία των υπερχρεωμένων, την αύξηση των μισθών για συλλογικές συμβάσεις. Το ΚΚΕ αποκάλυπτε τη στήριξη του κεφαλαίου με δωράκια, με φοροαπαλλαγές, με επιδοτήσεις, με παραχωρήσεις, με κάθε είδους διευκολύνσεις. Το ΚΚΕ έδινε και συνεχίζει να δίνει τη μάχη για να μην φορτωθεί ο λαός ένα χρέος που δεν δημιούργησε ο ίδιος, αλλά μόνο η πολύπλευρη στήριξη του κεφαλαίου για να μην φορτωθεί δηλαδή τα βάρη της οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης. Το ΚΚΕ πρωτοστάτησε όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζει για να μην θεωρήσει ο λαός όλα όσα έχασε περασμένα ξεχασμένα, για να βάλει στο κέντρο της πάλης του τις σύγχρονες ανάγκες του. Και όλα αυτά τα χρόνια της εξαπάτησης του ΣΥΡΙΖΑ, του εγκλωβισμού του λαού μας, πολλοί ήταν αυτοί που είπαν ευτυχώς που υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αλλιώς θα είχαμε σιγή νεκροταφείου. Στηρίξτε λοιπόν. Χωρίς δισταγμό, στηρίξτε το ΚΚΕ, χωρίς δεύτερη σκέψη, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας παντού. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρουμε όλοι ότι είναι η καπιταλιστική ένωση των ευρωπαϊκών μονοπωλίων και δεν άλλαξε βέβαια επειδή η κυβέρνηση στην Ελλάδα έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα 4 χρόνια. Ούτε πρόκειται να αλλάξει, να γίνει φιλολαϊκή, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ κοροϊδεύει πως θα στήσει τάχατες ανάχωμα στην ακροδεξιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα απάνεμα λιμάνια που μας έλεγαν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των 16,6 εκατομμυρίων ανέργων, των εκατομμυρίων της μερικής απασχόλησης, των 113 εκατομμυρίων που ζουν στο όριο ή κάτω από το όριο της φτώχειας, των εγκλωβισμένων προσφύγων, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των πολέμων. Και η ίδια η ζωή αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βελτιώνεται προς όφελος των λαών, δεν γίνεται φιλολαϊκή, δεν εκδημοκρατίζεται αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είναι μια ένωση κρατών
που εκφράζει τα συμφέροντα μεγάλων οικονομικών ομίλων, μονοπωλίων και των σκληρών ανταγωνιστικών συμφερόντων τους με τα μονοπόλια και τους ομίλους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ιαπωνίας, της Κίνας, της Ρωσίας. Η ανισομετρία, το χτύπημα των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων, οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις είναι στο DNA της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι στοιχεία του ιμπεριαλιστικού της χαρακτήρα. Ο δρόμος του ελληνικού λαού, όπως και κάθε ευρωπαϊκού λαού, είναι μακριά και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από κάθε ιμπεριαλιστική συμμαχία. Στην πάλι για να πάρει αυτός ο λαός την ίδια την εξουσία, για να οικοδομήσει τη δική του κοινωνία και οικονομία. Στις ευρωεκλογές στέλνουμε μήνυμα και μέσα εδώ στη χώρα μας και έξω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το δυνατό ναι στο ΚΚΕ είναι το πιο δυνατό όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση της αδικίας και της ανισότητας. Το πιο δυνατό όχι σε αυτή την ιμπεριαλιστική συμμαχία, όπως και σε κάθε τέτοια συμμαχία η οποία δίνει τις κατευθύνσεις με βάση φυσικά ό,τι συμφέρει και ό,τι έχουν ανάγκη τα δικά της, τα ευρωπαϊκά μονοπόλια. Η μοναδική καθαρή αντίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ιμπεριαλιστικό της χαρακτήρα, στο αντεργατικό, αντιλαϊκό της περιεχόμενο, μπορεί να εκφραστεί μόνο με την ενίσχυση του ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ δεν θέλει γενικά και αφηρημένα μια αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο η Ελλάδα να ενταχθεί σε κάποια άλλη ιμπεριαλιστική συμμαχία ή για μια χωρίς άλλες προϋποθέσεις απλή αλλαγή ενός νομίσματος. Το ΚΚΕ το έχουμε πει πολλές φορές, θα το ξαναπούμε και από εδώ από την Κοκκινιά, δεν είναι ένα γενικά και αφηρημένα ευρωσκεπτικιστικό κόμμα σαν αυτά που φυτρώνουν σαν μανιτάρια σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα για να υπηρετήσουν πάλι με άλλο δρόμο, με από άλλο τρόπο τα ίδια μονοπωλιακά συμφέροντα τμήματων πάλι του μεγάλου κεφαλαίου σε μια σειρά χώρες που για τους δικούς τους λόγους, για τα δικά τους συμφέροντα επιλέγουν σε αυτή τη φάση την εθνική αναδίπλωση. Το ΚΚΕ είναι εχθρός αντίπαλος της ιμπεριαλιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνδέουμε αυτή την πάλη με την ανάγκη ανατρεπτικής εξέλιξης και στην κοινωνία και στην οικονομία, συνολικά στην εξουσία. Το ΚΚΕ παλεύει ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα, σε όλες τις αντιδραστικές πολιτικές και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απόλυτη συνέπεια. Και τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση έμοιαζε ακλόνητη και σήμερα που πολλαπλασιάζονται τα ρήγματα που δυναμώνουν και βαθαίνουν οι αντιθέσεις στο εσωτερικό της. Και τότε που όλοι μας έλεγαν ότι αν μπούμε θα τρώμε με χρυσά κουτάλια και αν μπούμε στην Ευρωζώνη, στην ΟΝΕ, και σήμερα που δυναμώνει ο προβληματισμός, η αμφισβήτηση, η δυσαρέσκεια των λαών. Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ μέσα στην Ευρωβουλή, μέσα στους χώρους δουλειάς επίσης, σε άμεση επικοινωνία με μεγάλο αριθμό μαζικών οργανώσεων, αποκάλυψαν, καταψήφισαν όλα τα μέτρα που στρέφονταν κατά του λαού μας. Ανέδειξαν τα πραγματικά προβλήματα, διεκδίκησαν μέτρα προστασίας για τη ζωή του λαού. Απέναντι σε αυτή τη συμμαχία των λύκων, των μονοπωλίων, χρειάζεται ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ, με ισχυρή παρουσία και στο Ευρωκοινοβούλιο για να γίνει ακριβώς πιο δυνατό το όχι του λαού στην Ευρωπαϊκή Ένωση του κεφαλαίου. Ισχυρό κουκουέ στις ευρωεκλογές. Ισχυρό ΚΚΕ στις ευρωεκλογές θα είναι μήνυμα και μέσα στη χώρα μας, που δυναμώνει αυτή η αμφισβήτηση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε κάθε άλλη ιμπεριαλιστική συμμαχία.
αλλά θα είναι μήνυμα και έξω από αυτή, για να στηρίξουμε τους άλλους λαούς, τους συντρόφους μας επίσης από άλλους χώρους μέσα στην Ευρώπη, σε άλλους υπήρους που δίνουν και αυτοί τη δική τους μάχη. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ανεξάρτητα αν μιλάμε για μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Δημοκρατίας με διάφορους πρόθυμους συνεταίρους τους, ανεξάρτητα αν τα στηρίγματά τους στους Δήμους και τις περιφέρειες κατεβαίνουν με την ταμπέλα ενός ή δύο κομμάτων ή με τη μάσκα που φοριέται πολύ τώρα τελευταία του δήθεν ανεξάρτητου, του ακομμάτιστου, όλοι τους, κυβέρνηση, κόμματα, Δήμος, περιφέρεια, βρίσκονται σταθερά στην ίδια μεριά, απέναντι από το λαό. Υλοποιούν κατά γράμμα την πολιτική του κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Δεν χρειάζεται να πούμε και πάρα πολλά για να το αποδείξουμε. Μόνο τις μεταγραφές, τα αλλησβερίσια, τα αλληλοκαρφώματα ανάμεσα σε βουλευτές των αστικών κομμάτων να δει κανείς φτάνει. Όλοι τους έχουν για σημαία τους τη στρατηγική του κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και οι επιμέρους διαφορές τους που υπάρχουν δεν τους εμποδίζουν να μεταπηδούν με πολύ ευκολία από το ένα κόμμα στο άλλο. Το ίδιο συμβαίνει και στους Δήμους και στις περιφέρειες. Υποψήφοι δήμαρχοι μπορεί να στηρίζονται από ένα ή και από δύο αστικά κόμματα, να έχουν στα ψηφοδέλτιά τους υποψήφιους διαφόρων κομμάτων και πάει λέγοντας. Το παράδειγμα του Δημάρχου Νίκαιας είναι χαρακτηριστικό, γιατί την ίδια στιγμή που στηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζεται ταυτόχρονα και από τοπικούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια στιγμή που έχει στο ψηφοδέλτιό του στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, το επίσης του ΠΑΣΟΚ, στηρίζεται και από το ποτάμι και από τη Δημάρ. Γιατί όλα τα κόμματα, από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, μέχρι το ΚΙΝΑΛ, ΠΑΣΟΚ, τη Δημάρ, το ποτάμι, είναι τάλε κουάλε στην υλοποίηση αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κεντρικής εξουσίας. Και το λέμε αυτό για να προλάβουμε και ορισμένους που θα μας πούν πως τάχα είναι ένας πετυχημένος δήμαρχος και γι' αυτό τον στηρίζουν όλοι, ντε. Μόνο που όλα αυτά τα κόμματα του μεγάλου κεφαλαίου επιτυχία θεωρούν την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής, η οποία εξειδικεύεται στους Δήμους και στην περιφέρεια. Και ο συγκεκριμένος δήμαρχος εδώ τα πάει καλά στην εξειδίκευση της αντιλαϊκής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Φοροκυνηγητό έχει εξαπολύσει για λαϊκά στρώματα. Αύξηση δημοτικών τελών για τους εργαζόμενους της Κοκκινιάς και του Ρέντι. Απαλλαγές για μεγάλες επιχειρήσεις και χάρισμά τους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Αυτό ακριβώς κάνουν και όλες οι διάφορες αντιλαϊκές κυβερνήσεις, στη συγκεκριμένη περίπτωση η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Άγρια φορολογία για το λαό, φοροαπαλλαγές για μεγάλους ομίλους. Μέσα σε ένα μήνα τα είδαμε όλα, από την εθελοντική φορολογία των εφοπλιστών μέχρι τα δωράκια στους φαρμακοβιομήχανους. Και την ίδια ώρα τους ακούμε να κοροϊδεύουν πάλι ξεδιάντροπα, να λένε στο λαό που έχει γονατίσει ότι δήθεν κράτησαν, λέει, την κοινωνία όρθια και έτσι θα συνεχίσουν. Τα ίδια λέει και ο δήμαρχος που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντέξαμε, λέει, στα δύσκολα, ενώσαμε δυνάμεις και συνεχίζουμε. Θρασίστατα. Ποια κοινωνία κρατήθηκε ακριβώς όρθια? Ποιος άντεξε στα δύσκολα? Όρθιοι κρατήθηκαν μόνο οι μεγάλοι όμιλοι, οι μεγάλες επιχειρήσεις και με αυτούς ενώνει δυνάμεις η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες της. Οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, επιστήμονες, τα νέα παιδιά εδώ στην Κοκκινιά, στο Ρέντι, στο Κερατσίνι, στο Πέραμα, κάθε μέρα δίνουν τη δική τους μάχη να σταθούν οι ίδιοι όρθιοι, με τους μισθούς και τις συντάξεις πείνας, με τα χρέη και τους πληστηριασμούς,
με την εμπορευματοποίηση της παιδείας, της υγείας. Οι κομμουνιστές δήμαρχοι σε Πάτρα, Χαϊδάρη, Κεσαριανή, Πετρούπολη, στην Ικαρία, ναι, έκαναν πραγματικά ό,τι μπορούσαν για να κρατηθεί όρθια η λαϊκή οικογένεια. Γιατί έδρασαν με τα αιτήματα του λαϊκού κινήματος, εναντιώθηκαν σε όλες τις πλευρές της αντιλαϊκής πολιτικής των κυβερνήσεων. Μια σειρά από αγωνιστικές δράσεις που εκτυλίχθηκαν και με αυτές πρόβαλαν όρημα προβλήματα, απέσπασαν και κατακτήσεις, έδωσαν ανάσα και κουράγιο στους δημότες τους. Οι δήμαρχοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι στους δήμους που άσκησαν διοίκηση του ΚΚΕ, της λαϊκής εισπύρωσης, ήταν ακριβώς αυτοί που εμπόδισαν συγκεκριμένες κατασχέσεις και πληστηριασμούς για χρέη των λαϊκών οικογενειών. Μείωσαν σημαντικά τη δημοτική φορολογία, χτύπησαν την ανταποδοτικότητα σε λειτουργίες και σε υπηρεσίες του Δήμου, στήριξαν τα σχολεία, διεύρυναν το δίκτυο των παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών, πήραν πρωτοβουλίες για δομές αλληλεγγύης σε αυτό τον κόσμο που ζει στη φτώχεια και στην ένδια. Στήριξαν τις διεκδικήσεις των εργαζομένων στους δήμους τους. Υπερασπίστηκαν και διεύρυναν με πολλές λαϊκές κινητοποιήσεις τους χώρους πρασίνου, τους χώρους αθλητισμού, πολιτισμού, αναψυχής. Διεκδίκησαν γενικότερα έργα προστασίας της ζωής του λαού. Οι κομμουνιστές δήμαρχοι έδειξαν έμπρακτα τι σημαίνει πραγματικό μέτωπο στο φασισμό, την ακροδεξιά, στη ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή. Μάλιστα, ξέρετε ότι ο Δήμαρχος Πάτρας σύρθηκε σε δίκη γιατί δεν παραχώρησε χώρο του Δήμου, δηλαδή βήμα στους φασίστες της Χρυσής Αυγής. Ανέδειξε το χαρακτήρα της, κάλεσε το λαό να απομονώσει τους ναζιστές. Γι' αυτό... εκφράστηκε ένα πρωτόγνωρο κύμα αλληλεγγύης από όλη την Ελλάδα. Αυτό κάνει ένας κομμουνιστής δήμαρχος, αυτό κανονικά πρέπει να κάνει ο κάθε δήμαρχος, λέμε εμείς. Γιατί δεν μπορεί να λέγεσαι προοδευτικός και να σφυρίζεις αδιάφορα στη δράση της Χρυσής Αυγής. Να καταθέτεις στη δίκη της Χρυσής Αυγής με τη λογική «δεν είδα, δεν άκουσα, δεν ξέρω», αλλά και να την αθωώνεις λέγοντας ότι τα περιστατικά με τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και τους αφισοκολλητές κλπ. Ήταν τυχαία. Ή να λες ότι δεν θεωρώ ότι υπήρχε συγκεκριμένη πολιτική σύγκρουση της Χρυσής Αυγής με αυτές τις ομάδες και απλά ξέφυγαν κάποιοι σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι εννοεί δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ το μέτωπο κατά του φασισμού, κατά της ακροδεξιάς, με Καστελόριζα, Αμβρόσιους, αθωώνοντας τελικά τους εγκληματίες της Χρυσής Αυγής. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εδώ λοιπόν, από την κοκκινιά της Μάντρας, του Μπλόκου, της Μάχης της Κοκκινιάς, αλλά και από την κοκκινιά που θέλει να ζήσει σήμερα ανθρώπινα τα παιδιά της, απευθύνουμε κάλεσμα για την ισχυροποίηση του ΚΚΕ παντού. Σε όλους όσοι και όσες βρεθήκαμε δίπλα-δίπλα στους διάφορους αγώνες για να σωθεί το μεροκάματο, για τη δουλειά. Σε αυτούς που όλοι και όλες μαζί δυναμώσαμε την αλληλεγγύη μας για να κρατηθεί όσο γίνεται όρθια η εργατική λαϊκή οικογένεια. Σε όλους και όλες, όσοι και όσες νιώθουν πραγματικά προοδευτικοί, αριστεροί, δημοκράτες και δεν αντέχουν να μιλάει για πρόοδο ο ΣΥΡΙΖΑ που με τα μνημόνια του μας γύρισε δεκαετίες πίσω. Απευθύνουμε το κάλεσμά μας σε όλους όσοι δεν θέλουν να κρατήσουν τη σημαία των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και δεν πρόκειται να το κάνουν όπως τους καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ξέρουν πως νατοϊκή αριστερά δεν είναι αριστερά. Είναι μόνο ένα άθλιο, ένα αξιοθρήνητο αστικό πολιτικό προσωπικό
που ανέλαβε να υλοποιήσει τη βρώμικη δουλειά για λογαριασμό των υπεριαλιστών, για λογαριασμό της άρχουσας τάξης της χώρας. Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους και όλες τους τίμιους αγωνιστές, τις τίμιες αγωνίστριες, τους ανθρώπους του καθημερινού μόχθου που νιώθουν πραγματικά αριστεροί προοδευτικοί άνθρωποι, σε όλους όσους δεν παραχωρούν τους αγώνες τους, τις αξίες, τα ιδανικά τους, την ίδια την ιστορία τους, την ιστορία αυτού του τόπου. Δεν παραχωρούν τους ηρωικούς αγώνες του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ, του Δημοκρατικού Στρατού, για να τους λερώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του. Το κάλεσμά μας απευθύνεται σε όλους όσοι απογοητεύθηκαν από όλους αυτούς τους συμβιβασμένους της ελληνικής συμφοράς που κυβέρνησαν τα τελευταία δίσεκτα χρόνια. Σε όλους όσους και όσες δεν έχουν καμιά εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τα άλλα κόμματα που τους γνωρίσαμε όλους και από την καλή και από την ανάποδη πολλά χρόνια τώρα. Να μην χάσουν, τους λέμε, άλλο χρόνο, δίνοντας συγχωροχάρτη σε όσους έβαλαν πλάτη συνολικά στη μνημονιακή πολιτική. Να μην ξεγελαστούν πάλι από τα διάφορα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ, καλλιεργώντας την αυταπάτη ότι με μια δήθεν καλύτερη διαχείριση, μάλιστα και τώρα λέει αποφυγής των λαθών του, από τα οποία έβγαλε συμπεράσματα, αυτή τη φορά δήθεν θα ανακουφιστεί ο λαός μας. Τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Όσοι τους πίστεψαν, απογοητεύτηκαν ικτρά πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα. Έχουν μεγάλη ευθύνη όλοι και όλες. Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα σε όλους όσοι και όσες θέλουν να γκρεμιστεί οπωσδήποτε η εγκληματική ναζιστική Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση πανελλαδικά. Που θέλουν να πατώσουν οι υποψήφιοι της σε δήμους και περιφέρειες, που βλέπουν ότι είναι προς το συμφέρον τους να απομονωθούν όλοι οι μπράβοι αυτής της εγκληματικής μαφιόζικης οργάνωσης στις εργατικές λαϊκές γειτονιές σε όλους τους τόπους δουλειάς, για να δυναμώσει η πάλι ενάντια στο διεφθαρμένο σύστημα, στα οικονομικά συμφέροντα που γεννούν και θρέφουν το φασισμό. Απευθυνόμαστε σε όλους όσοι, ανεξάρτητα αν συμφωνούν σε όλα μαζί μας, συμφωνούν όμως πως η ισχυροποίηση του ΚΚΕ μπορεί να κάνει την πραγματική διαφορά σήμερα, αυτή που έχει ανάγκη ο λαός και ο τόπος. Μπορεί να δυναμώσει τη διεκδίκηση για ανάκτηση των οικονομικών και άλλων απολειών, να αποκαλύψει την απάτη της δήθεν μεταμνημονιακής εποχής, αφού είναι ίδια με τη μνημονιακή, να αποκαλύψει την κοροϊδία περί δήθεν προστασίας των αδυνάτων, που επιδιώκει να κουκουλώσει τα μέτρα που προστατεύουν μόνο τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων. Σήμερα μπορεί να δοθεί αποφασιστικό χτύπημα στο συμβιβασμό με τη φτώχεια που ανέχεται τα ψίχουλα, τα ελάχιστα, τα κατώτατα, χωρίς να διεκδικεί το αυτονόητο, μια ζωή δηλαδή με πραγματικά δικαιώματα. Μπορεί να δυναμώσει την πάλη ενάντια στους επικίνδυνους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, στους οποίους εμπλέκει ο ΣΥΡΙΖΑ τη χώρα και το λαό μας. Μπορεί να εκφράσει τη γνήσια αμφισβήτησή του ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτή την καπιταλιστική ένωση που επιμένουμε ότι γίνεται χειρότερη, γιατί χειρότερος γίνεται ο ίδιος ο σάπιος καπιταλισμός. Να στείλει μήνυμα ελπίδας, αισιοδοξίας, μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι υπάρχει άλλος δρόμος για τους λαούς. Και αυτός είναι ο δρόμος της ρήξης, της σύγκρουσης για τη δική τους, τη λαϊκή εξουσία. Γι' αυτό, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, στις μέρες, περίπου 40, τις ώρες που απομένουν δηλαδή, δίνουμε τη μάχη για να φτάσει το κάλεσμα του ΚΚΕ
σε κάθε λαϊκό σπίτι και εδώ στην Κοκκινιά, σε κάθε άνθρωπο που νιώθει προοδευτικός, αριστερός, για να φτάσει τελικά με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ για τις ευρωεκλογές, με το ψηφοδέλτιο με το γαρίφαλο της λαϊκής εισπύρωσης στην εκλογική κάλπη. Καλούμε όλους εσάς, τους φίλους του κόμματος που δίνετε μαζί μας αυτή τη μάχη, να κάνετε δική σας ατομική υπόθεση την ισχυροποίηση του ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες. Να φτάσετε το μήνυμά του ακόμα πιο πλατιά, αχρηστεύοντας όλες τις παγίδες που στείνουν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, άλλα κόμματα ή εκλεκτοί τους στους δήμους και τις περιφέρειες. Η συμβολή του καθένα και της καθεμιάς είναι καθοριστική για να δώσουμε αυτή τη μάχη με επιτυχία. Θα τα καταφέρουμε με ισχυρό ΚΚΕ, κάνουμε την πραγματική διαφορά. Εμπρός λοιπόν για μια μεγάλη νίκη του λαού με ΚΚΕ ισχυρό παντού. Με Δήμαρχο Κοκκινιάς Ρέτη τον Παναγιώτη Κατηφέ, με Περιφέρειάρχη Αττικής τον Γιάννη Πρωτούλη, με ένα δυνατό με πολλούς ευρωβουλευτές στο Ευρωκοινοβούλιο με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στην κάλπη. Γεια σας, καλή δύναμη, θα τα καταφέρουμε.